Καλησπέρα σε όλους. Μόλις ξεκινήσαμε το καινούριο live, θα περιμένω να μπουν μέσα οι φίλοι για να ξεκινήσουμε τον πρόλογο. Λοιπόν, γεια σας φίλοι μου. Μόλις μαζευτούμε πολύ θα ξεκινήσουμε να μιλάμε πάλι για αυτά τα ωραία θέματα. Ωραία. Εδώ περιμένω από τον φίλο μου να μου πει αν ακούγομαι καλά καταρχήν. Λοιπόν, okay, ακουγόμαστε καλά. Τρίτη 21 Εντεκάτου 2017. Περιμένουμε λίγο ακόμα να μπουν μέσα οι φίλοι μας. Ξεκινήσαν τα κρύα φίλοι μου. Σιγά σιγά έρχεται και η μυρωδιά των Χριστουγέννων. Η φωνή μου μπορεί να ακούγεται κάπως, είναι επειδή είχα μία γρήπη για 2-3 μέρες. Λοιπόν, καλησπέρα στη Μάρθα και στη Μαρία. Καλησπέρα σε όλους όσους μπαίνουν τώρα. Λοιπόν φίλοι μου, θα ξεκινήσουμε. Εφόσον ακούγομαι καλά, σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για τα εργαλεία του ανθρώπου. Από την ώρα που ο άνθρωπος υπάρχει στη φύση, βλέπουμε ότι έχει κάποια διαφορά σχετικά με τα άλλα ζώα. Βλέπουμε ότι ο άνθρωπος μπορεί και εξυψώνεται πάνω από τα ζώα, επειδή στην πραγματικότητα μπορεί και δημιουργεί εργαλεία. Πιο πολλά εργαλεία κάνουν τον άνθρωπο ένα μάστορα στη φύση, να μπορεί να υπερνικάει στην αρχή αυτή την εχθρική φύση, το εχθρικό περιβάλλον, από αρχαιότητα των χρόνων, προϊστορικά θα λέγαμε, γιατί έχει την ικανότητα να δημιουργεί εργαλεία, επειδή δηλαδή έχει το νου. Τα εργαλεία έκαναν τον άνθρωπο με τον καιρό, όσο πιο πολύ τα τελειοποιούσε, να νικάει σε δύναμη όλα τα υπόλοιπα ζώα και να έχει φτάσει, θα λέγαμε, στην κορυφή της αλυσίδας. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, αυτά τα εργαλεία δεν μένουν μόνο σε εκείνη την κατάσταση των υλικών πραγμάτων που ξέρουμε, αλλά συνεχίζονται σε μια κατάσταση νοητική και ψυχολογική, επίσης σε μια πιο εθέρια κατάσταση με διάφορες σκεπτομορφές, μέχρι που στο τέλος καταλαβαίνουμε ότι τα εργαλεία είναι τα πάντα, ακόμα και το 3D Matrix το οποίο ζούμε. Είναι εργαλεία για να μπορούμε εμείς μέσα από αυτά τα πράγματα να εκφράζουμε τον ανώτερο εαυτό μας, να έχουμε τη σύνδεση ακόμα και από αυτή τη διάσταση που ζούμε με τον ανώτερο εαυτό μας, να μπορούμε να δίνουμε συνείδηση σε ορισμένα πράγματα για να ασκούν κάποιο μηχανισμό. Μέσα από το μηχανισμό αυτό εμείς μπορούμε και παίρνουμε τις ανάλογες καταστάσεις, τα ανάλογα βιώματα.
Έτσι τα εργαλεία μπορούν να ξεκινήσουν να πούμε ότι είναι ο τροχός και τα προϊστορικά θα λέγαμε εργαλεία που είχε η ανθρωπότητα, μέχρι τα εσωτερικά εργαλεία, διάφορες σκεπτομορφές, οι οποίες μπορούν και χρησιμεύουν σε ένα άλλο επίπεδο. Κάθε θεραπεία, κάθε μαγεία, κάθε πίστη, κάθε εμπιστοσύνη, κάθε σχέση στην πραγματικότητα, είτε με το περιβάλλον ή με τους ανθρώπους, διαδικάζεται μέσω ορισμένων εργαλείων. Αυτά τα διάφορα εργαλεία, όσο περνάει ο καιρός, εμείς δημιουργούμε διαφορετικά, με μια άλλη ποιότητα, για να κάνουν παραπάνω δουλειά. Απλά θέλω να σου το πω ότι υπάρχουν σε όλες λοιπόν τις διαστάσεις. Όποιος άνθρωπος ξεκινάει μέσα του και ανοίγει τα διάφορα συνδυσιακά του επίπεδα, είναι ικανός να μπορεί να συμπεριφέρεται λοιπόν με αυτά τα ανάλογα εργαλεία που θα φτιάξει. Είτε λέγονται κόμματα, είτε λέγονται θρησκείες, είτε λέγονται ποίηματα, είτε λέγονται σύμβολα, είτε λέγονται όρκοι, είτε λέγονται εξορκισμοί, είτε λέγονται το κάθε τι που μας δένει ή μας αποδεσμεύει από ορισμένες εκφράσεις και βιώματα. Κάτοχοι λοιπόν των εργαλείων τόσο καιρό και έχοντας δώσει αυτή τη δύναμη πάνω σε αυτά τα εργαλεία για να μπαίνουμε σε διάφορες συχνότητες, είναι όλα τα διάφορα σύμβολα μέσα από κάθε δόγμα το οποίο έχει φτιαχτεί. Όμως εμείς δεν πρέπει να μένουμε στα ίδια πράγματα, πρέπει συνεχώς να ανανεώνουμε αυτά τα εργαλεία για να είναι σε άμεση αρμονία με τη συνειδητότητα που έχουμε, σαν ανθρωπότητα και ατομικά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, φίλοι μου, ότι μέσα μας τα πάντα είναι τόσο εύκολα να τα δημιουργήσουμε, γιατί είναι όλα ενέργεια, έτσι ώστε εμείς να φέρουμε στον εαυτό μας τις κατάλληλες επιβεβαιώσεις. Γιατί είμαστε σε ένα κόσμο επιβεβαιώσεων. Ο κάθε άνθρωπος, είτε είναι ο Βούδας, είτε είναι ο Χριστός, είτε είναι, θα λέγαμε, ο λιγότερο συνειδησιακά ανεπτυγμένος άνθρωπος, είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα, φέρνει τον εαυτό του κάτω από ορισμένες καταστάσεις για να βιώσει ορισμένες εμπειρίες. Ναι, ορισμένες εμπειρίες για να βιωθούν, για να επιβεβαιώσουμε αυτό τον ανύπαρκτο εαυτό μας σαν έναν υπαρκτό εαυτό μας κάτω από μια συγκεκριμένη δόνηση, είτε θα είναι ο Αχιλλέας, είτε ο Οδυσσέας, είτε θα λέγαμε ο Χριστός, ή οτιδήποτε πράγματα πρέπει να περάσουμε ή θέλουμε εμείς να εκφράσουμε στη ζωή μας, είναι επειδή θέλουμε να επιβεβαιώσουμε τον εαυτό μας κάτω από αυτό το ρόλο. Και ναι, μερικοί ρόλοι είναι δύσκολοι, άλλοι ακατόρθωτοι, άλλοι εύκολοι. Και αυτοί δημιουργούν μια σειρά που εμείς λέμε εξέλιξη. Άλλος είναι ερωτευμένος, άλλος είναι λυπημένος, άλλος είναι καταθλιπτικός, άλλος θέλει να γίνει, θα λέγαμε, ζητιάνος, άλλος θέλει να γίνει γενναιόδερος. Βλέπετε, στην πραγματικότητα όλα αυτά που ζούμε δεν είναι τίποτα άλλο παρά συμφωνίες και εργαλεία για να δώσουν σε μας αυτή την εμπειρία. Γιατί εμείς πάντοτε, κάθε στιγμή, είμαστε ένας εαυτός συγκεκριμένος και η συνειδητότητα είναι να ξέρουμε ποιος εαυτός είμαστε ανά πάσα στιγμή. Όταν έρχεται η ώρα να μιλήσουμε για την τεχνολογία, για τα τεχνολογικά εργαλεία, θα πρέπει να καταλάβουμε και να καταλάβουν και οι επιστήμονες σιγά σιγά, για να μπορούν να το αποδείξουν ίσως μετά, ότι η συνείδηση είναι μια επίγνωση που διαχέεται στα πάντα. Όταν εμείς φτιάχνουμε μια τεχνητή νοημοσύνη, στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά όπως ο άνθρωπος σε μικρότερη, λιγότερη, θα λέγαμε, συνδυσιακή κατάσταση ή μεγαλύτερη, αφού εμείς είμαστε αυτοί οι εσωτερικοί, αυτοί που φτιάχνουν τα εργαλεία, όπως ένα εργαλείο είναι το σώμα μας. Ένα μηχάνημα από μόνο του είναι φυσικά τροποποιημένο, δηλαδή το έχουμε φτιάξει εμείς, έτσι, και είναι τεχνητό, τα λέγαμε, όχι φυσικό με εκείνη την έννοια, ενώ τεχνητό. Όμως, μέσα στην συνειδητότητα που έχει, είτε λέγεται καφετιέρα, είτε λέγεται artificial intelligence, όπως θέλουν κάτι ρομπότορα, είτε λέγονται υπτάμενοι δίσκοι,
στην πραγματικότητα εκφράζουν έναν μηχανισμό, μια επίγνωση και μια συνείδηση, όπως εκφράζει το απεριοελάχιστο κύτταρο, θα λέγαμε, μόριο και υποσωματίδιο. Αυτά τα εργαλεία σιγά σιγά με τον καιρό θα δούμε ότι μέσα τους έχουν το καθένα ένα ποσοστό συνείδησης. Είτε λέγεται το σώμα μας, είτε λέγεται το αστρικό σώμα μας, είτε λέγεται η γη, ο πλανήτης της γη, είτε λέγεται μια σκεπτομορφή, είτε λέγεται ένας υπτάμενος δίσκος. Αυτή η συνειδητότητα, φίλοι μου, εκραίει και γεμίζει όλο το σύμπαν. Το να φτιάχνουμε εμείς συγκεκριμένους αγωγούς της συνειδητότητας είναι σαν να δημιουργούμε τεχνητές νοημοσύνες. Μια τεχνητή νοημοσύνη είναι και τα εγώ που έχουμε μέσα μας. Μια τεχνητή νοημοσύνη είναι όλος ο εγκέφαλος ο οποίος υπάρχει. Μια τεχνητή νοημοσύνη είναι κάθε σύνδεση, κάθε τι που δημιουργούμε, που μπορούμε μέσα του να φέρουμε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, αυτό το φως που λένε οι περισσότεροι, αυτή την επίγνωση, για να μπορεί να λειτουργεί και να δίνει τους ανάλογους βαθμούς ευφυΐας και νοημοσύνης. Έτσι λοιπόν σήμερα σας μίλησα για όλα αυτά τα εργαλεία που στην πραγματικότητα εμείς σαν όντα πολυδιάστατα χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε κάθε φορά όλες αυτές που λέμε τα στοιχεία της εμπειρίας μας. Τα στοιχεία της εμπειρίας που παίρνουμε τη φυσική πραγματικότητα την οποία ζούμε. Μέσα από αυτά τα εργαλεία λοιπόν μπορούμε να έχουμε τα ψυχολογικά μας εργαλεία, μπορούμε να έχουμε τα θεραπευτικά μας εργαλεία και όλα αυτά τώρα που βγαίνουν, θα λέγαμε, της μόδας εισαγωγικά, για να μπορούμε εμείς με το νου μας να δημιουργήσουμε σύμβολα για να ερχόμαστε στις κατάλληλες συνειδησιακές καταστάσεις και έτσι να λέμε ότι αρχίζει και γίνεται κάποια θεραπεία ή αρχίζουμε και δουλεύουμε, θα λέγαμε, με την ενέργεια. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό, πριν κάποιο καιρό, πρέπει να είναι χρόνια, σχεδόν μια οχταετία πιστεύω, όταν κοιμόμουν έφτασα στον κόσμο στο πεδίο της επίγνωσης. Θα σας πω έτσι πως λέγεται αυτό το πεδίο της επίγνωσης. Αυτό το πεδίο της επίγνωσης, πάοντα να καταλάβετε ότι όταν φτάνουμε σε μερικά πεδία εσωτερικά, μόλις ερχόμαστε στο φυσικό επίπεδο και μας έρχεται η μνήμη, η εμπειρία, πρέπει να μεταφραστεί από το νου μας. Οπότε ο νους μου στην πραγματικότητα μετά, σαν εμπειρία μου άφησε αυτή τη μνήμη, ότι ήμουνα σε ένα σκοτεινό, θα έλεγα, μαύρο αλλά σκοτεινό περιβάλλον. Δεν είχα αυτό με την έννοια ότι δεν είχα σώμα. Ήμουνα μια συνείδηση, ήταν όλο μαύρα, σαν να ήμουν στο διάστημα. Εκείνη την ώρα, σε αυτόν τον κόσμο της επίγνωσης, ήταν σαν να μην ξέρω τίποτα, τελείως τίποτα. Σαν να ήταν όλα καθαρά μέσα μου, σαν ένας άδειος τελείως. Όμως, κάθε φορά που υπήρχε, έστω και παραμικρή αλλαγή, μια παραμικρή εστίαση, συγκεκριμένη προς ένα επίπεδο, τότε ακριβώς ερχότανε μια επίγνωση χωρίς καν να υπάρξει η διαδικασία της λεγόμενης εμπειρίας του χρόνου και του χώρου. Με το που υπήρχε ελαφρά μια νοητική, θα λέγαμε, εστίαση, αυτό μεταρχόταν και όλη η εμπειρία. Δεν υπήρχαν χρώματα, δεν υπήρχαν ήχοι, δεν υπήρχε τίποτα άλλο παρά εγώ. Μια απόλυτη μοναξιά, θα λέγαμε, όμως με την ικανότητα να έχεις την επίγνωση χωρίς τη διαδικασία. Δηλαδή είναι σαν να έχεις τη γνώση, σαν να έχεις πάρει ένα μήλο, να το έχεις φάει, να το έχεις χωνεύσει, να έχεις κρατήσει ό,τι έχεις κρατήσει, αλλά εσύ να έχεις αυτόματα αυτή την εμπειρία χωρίς καν να υπάρξει όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτή η εμπειρία μου κατέβηκε και ένιωσα το πόσο πολύ εμείς μπορούμε να φτάσουμε ψηλά στον διαχωρισμό. Και πόσο πολύ να έχουμε φτάσει τον εαυτό μας σε μια κατάσταση να μπορούμε να βιώσουμε έναν εαυτό που να έχει αυτή την εμπειρία που σας είπα, που να είναι τόσο εκμηδενισμένος ώστε να θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι τα πάντα.
Παρ' όλα αυτά όμως, για να έχει αυτή την εμπειρία, πρέπει να είναι, να έχει ένα κομμάτι, ένα ψεγάδι εαυτού. Γιατί χωρίς εαυτό, εμπειρία δεν μπορεί να βιωθεί. Γιατί πάντοτε ρωτάμε ποιος είναι αυτός που νιώθει. Ακόμα και οι φιλόσοφοι που λένε ότι είναι έξω από τα εγώ, δεν υπάρχει εγώ, πρέπει να ρωτήσουμε ποιος το λέει αυτό. Ποιος το λέει αυτό. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν ορισμένοι αυτοί μας που είναι πολύ αποκομμένοι και άλλοι αυτοί μας που είναι σχεδόν, που αγγίζουν, θα λέγαμε σχεδόν, αυτή την εμπειρία που είναι συνδεδεμένη σαν όλα σε ένα. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί υπάρχουν παράστατα, διάβασα λίγο, ίσως να έχω κάτι. Μας πει ο φίλος μας ο Κώστας, αν έχουμε τίποτα παράστατα ακούγεται, Κώστα, ή ακούτε καλά. Λοιπόν, μια που σταμάτησα, να σταματήσουμε εδώ τον πρόλογο που σας μίλησα και θα συνεχίσουμε με τις διάφορες ερωτήσεις και θέματα τα οποία έχετε βάλει ή θα βάλετε. Κάνουμε ένα ρεφρές στη σελίδα για να δούμε και να μας γράψει ο φίλος μας ο Κώστας από την Κρήτη, ο Δημάκης, καλός μου φίλος και συνεργάτης. Ωραία, εντάξει. Οκ, ακούγομαι καλά λέει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Φίλοι μου, γράψτε τις ερωτήσεις σας αν θέλετε και αν έχετε. Λοιπόν, την καλησπέρα μου σε όλους. Ένα πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό τώρα. Με ρώτησε ένας φίλος την περασμένη φορά, στο προηγούμενο live, ο Χρήστος έγραφε, πώς είναι, μου λέει, να έχεις αυτή την συνειδήση, κατανόηση, στιγμή προς στιγμή. Γενικά, ρώτησε πώς αντιλαμβάνομαι, αν κατάλαβα καλά, πώς αντιλαμβάνεται κάποιος με τη συγκεκριμένη συνείδηση την οποία εμφανίζομαι να έχω σε εσάς, τον κόσμο. Η αλήθεια, φίλοι μου, είναι ότι όσο πιο πολύ έχεις αυτή τη συγκεκριμένη συνείδηση, τόσο πιο απλή, θα λέγαμε, γίνεται η ζωή σου. Τόσο πιο πολύ μπορείς να δεις την απλότητα μέσα στην πολυπλοκότητα. Γιατί είναι σαν να αποσυνθέτεις τα πράγματα και να φαίνεται καθαρά η όλη διαδικασία από την απλότητα στην πολυπλοκότητα. Αυτό μπορεί να μας κάνει και να κάνουμε τον άνθρωπο ανεβάει συνείδηση, θα λέγαμε δύο πράγματα. Να βλέπει την ουσία και όχι την περιουσία και δεύτερον να τρέχει με εκείνη την ταχύτητα ώστε να επιβραδύνουν τα πράγματα για να μπορεί να βλέπει κανονικά τη ροή και τα κενά. Σας έχω πει και άλλες φορές το παράδειγμα του ανεμιστήρια. Όλοι μας έχουμε κάποια hertz, κάποια συχνότητα. Όταν ανεβάζουμε μια συχνότητα, είναι σαν να βλέπουμε τον ανεμιστήρα να αρχίζει να επιβραδύνει και έτσι που να μπορούμε εμείς να περάσουμε ή να πάρουμε πληροφορίες μέσα από αυτόν. Αν όμως ο ανεμιστήρας τρέχει γρήγορα, είναι γιατί εμείς έχουμε χαμηλά τις συχνότητες μας. Εκείνη την ώρα δημιουργείται ένα τείχος και δεν μπορούμε ούτε να δώσουμε πληροφορία ούτε να πάρουμε πληροφορία. Άρα στην πραγματικότητα κάθε φορά που μιλάμε για το νου και την αναβάθμιση δεν είναι τίποτα άλλο παρά να φτάνουμε προς το Θεό, που ο Θεός είναι ταχύτητα. Άπειρη ταχύτητα, άπειρη απόσταση, άρα πανταχού παρόν. Με την έννοια αυτή, τα πράγματα λοιπόν γίνονται τόσο αργά, ώστε να μπορούμε να συλλάβουμε εκείνα τα πράγματα που περισσότεροι άνθρωποι, επειδή δεν αναπτύσσουν πολύ αυτή την ταχύτητα, έτσι δημιουργούν μέσα σε αυτά τα κενά ασυνειδησίας τους διάφορους κόμπους που έχουν, που τους εμποδίζει να φτιάξουν τη ζωή τους, τα όνειρά τους και να γίνονται αυθεντικοί. Έτσι λοιπόν, έχοντας εμείς το πορτρέτο του άλλου, το ψυχολογικό, βλέπουμε ότι ανά την εγρήγορση του καθενός δημιουργούνται ορισμένα κενά, ορισμένα χασίματα και εκεί οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να υπνοτιστούν με την έννοια να μπορούν μέσα τους να τους προβάλλουν πράγματα και να μπουν κατευθείαν στο υποσυνείδητό τους
να τα πάρουν δηλαδή ασυνείδητα και επίσης να κάνουν πράγματα οθούμενοι από το υποσυνείδητό τους χωρίς να τα καταλαβαίνουν. Έτσι λοιπόν πολλοί άνθρωποι είναι έρμεο του σκοταδιού τους, θα λέγαμε. Είναι έρμεο εκείνων των κενών κάθε φορά, των χαμηλών hertz δηλαδή που έχουν, εγρήγορσης, φαίνοντας τον εαυτό τους συνέχεια να βλέπουν τα αποτελέσματα αλλά να μην βλέπουν την αιτία. Ένας άνθρωπος λοιπόν που ζει σε μεγαλύτερες καταστάσεις, θα λέγαμε εγρήγορσης, μπορεί πιο εύκολα και φτιάχνει το δρόμο του. Αρχίζει λοιπόν λόγω της ταχύτητας που είναι να του έρχονται οι προκλήσεις σαν αποστολές και γυμνάσεις και δεν ανήκει στον κόσμο του τυχαίου, όπως κάποιος άνθρωπος που μέσω του τυχαίου αρχίζει και τραυματοποιείται ή στην πραγματικότητα ξεκινάει να βάζει τον εαυτό του σε εκείνη την κατάσταση που ο άλλος άνθρωπος που έχει τη συνείδησή του ανεπτυγμένη είναι ήδη και προετοιμασμένος. Λοιπόν, για να δούμε, έχουμε τίποτα. Όταν εμείς φτάσουμε σε ένα επίπεδο, φίλοι μου, να μπορούμε να συλλαμβάνουμε την εμπειρία 100% είναι γιατί στηριζόμαστε πάνω σε τρεις κανόνες, όπως έχουμε μιλήσει και λέμε και στις διάφορες συνεδρίες. Αυτοί οι τρεις τύποι, θα λέγαμε, που υπάρχουν είναι ο πρώτος, όπως όλοι γνωρίζετε, η παρατήρηση. Η παρατήρηση είναι το α και το ω, όμως φτιάχνει μία απόσταση ανάμεσα σε μας και το συμβάν. Ο δεύτερος τύπος βιώματος είναι η συμμετοχή. Το εμείς να συμμετέχουμε, να μάθουμε, η μετοχή, λέει, το κομμάτι, να είμαστε ένα κομμάτι από αυτό που συμβαίνει. Πρέπει να νιώσουμε ότι είμαστε ένα κομμάτι από αυτό που συμβαίνει για να ξέρουμε πότε το υποστηρίζουμε και πότε όχι. Και ο τρίτος τύπος βιώματος είναι η εμπλοκή. Το να παίξουμε λοιπόν εμείς πάνω στη σκηνή, το να είμαστε πρωταγωνιστές, το να δούμε τις επιρροές που έχουμε και οι επιρροές που παίρνουμε. Άρα αυτά τα τρία πράγματα να τα θυμάστε, γιατί μόνο τότε έχουμε πάρει ολοκληρωτικά την εμπειρία. Όταν την έχουμε παρατηρήσει, όταν συμμετέχουμε, να δούμε το πώς συμμετέχω εγώ εκεί πέρα, σε αυτό που συμβαίνει και βέβαια με την εμπλοκή, να το παίξω εγώ ίδιος. Βλέπετε, το δύσκολο πράγμα είναι η εμπλοκή. Γι' αυτό έχουμε πέσει όλοι στην παρατήρηση. Ο άλλος καίγεται, πνίγεται και ο άλλος με το τηλέφωνο και παίρνει από πάνω και έχουμε φτάσει σε αυτήν την κατάσταση, στην πολλή παρατήρηση. Όμως, φίλοι μου, μόνο με την παρατήρηση δεν μπορούμε να πετύχουμε τα πράγματα. Πρέπει για να πάρουμε την εμπειρία και να συνεργαστούμε, να περάσουμε και στη συμμετοχή, είτε λέγεται κοινωνία, είτε λέγεται ο εαυτός μας, τον εγώ μας, των κομματιών συνείδησης που έχουμε, είτε λέγεται σχέση μας, που αφορά δύο ανθρώπους, είτε λέγεται οικογένειά μας, είτε λέγεται το έθνος μας, η κοινωνία, η πατρίδα μας. Είναι φυσικό αυτά τα τρία να τα έχουμε ισορροπημένα και να ξέρουμε μετά, αφού έχουμε παρατηρήσει και έχουμε περάσει και από τους τρεις ρόλους, αφού πάντα θα ξέρουμε ότι πάντα εμείς συμμετέχουμε κάπου, γιατί όλα αυτά εδώ πέρα γίνονται με τέτοια αρμονία και όλοι είμαστε συμμετοχοί κατά έναν τρόπο, άρρωστε και συνεργάτες ή συνένοχοι για αυτά τα πράγματα που γίνονται, να δούμε το δικό μας κομμάτι, τι ρόλο παίζω εγώ και τι επιρροή έχω εγώ, και δεύτερον την εμπλοκή. Την εμπλοκή. Μη φοβάστε την εμπλοκή. Η εμπλοκή κλείνει όλο αυτό τον κύκλο εμπειρίας. Η εμπλοκή. Δεν μπορούμε να είμαστε ο Πόντιος Πιλάτος συνέχεια και να τρίβουμε τα χέρια μας και να τα πλένουμε και να λέμε εγώ ουδετερότητα. Δεν υπάρχει ουδετερότητα παρά μόνο στην παρατήρηση. Προσέξτε, στην εμπλοκή δεν υπάρχει ουδετερότητα. Είναι ή το ένα ή το άλλο. Άλλως δεν λέγεται εμπλοκή. Λοιπόν, έχουμε, Κώστα, καμία ερώτηση, στείλε μου, γιατί εγώ μπορεί να μην βλέπω από εδώ πέρα, γιατί δεν μου κάνει καλά συνανεώσεις. Α, εδώ λέει ο Παναγιώτης, υπάρχει άνθρωπος. Θα βγει με ένα φανάρι στους δρόμους και θα ψάχνει και εκείνος, να βρει έναν άνθρωπο. Υπάρχουν άνθρωποι, Παναγιώτη, αλλά πρέπει να καταλάβουμε τι λέμε άνθρωποι, να το διαχωρίσουμε από ένα διανοητικό ζώο. Βλέπεις, ο άνθρωπος έχει εκείνη την ικανότητα, στο πω πάρα πολύ απλά, που δεν έχουν τα ζώα.
Ό,τι ζώο γεννηθεί ζώο είναι φτιαγμένο για να μπορεί να ζει τη ζωή του μέσα σε συγκεκριμένα μοτίβα. Ο άνθρωπος, επειδή έχει την ψυχή του και μπορεί η ψυχή του αυτή να είναι ένα πληροφοριακό κέντρο πολύ τεράστιο, θα λέγαμε, σχετικά με τα ζώα, έχει την ικανότητα να αλλάζει. Με ποια έννοια το λέω, φίλε? Το λέω με την έννοια ότι επειδή εγώ πιστεύω ότι όλοι μας είμαστε άνθρωποι, πάω το περιμένω τον άλλον να αλλάξει. Και εκεί χαρακτηρίζεται η ενθύμηση της υπομονής που έχουμε εμείς οι άνθρωποι για να περιμένουμε τον άλλον να αλλάξει. Βλέπετε, μερικοί άνθρωποι όσο πηγαίνουν προς το ζώο θα τους δείτε ότι δεν αλλάζουν με τίποτα. Έτσι όπως γεννηθήκανε, έτσι θα πεθάνουν. Ο άνθρωπος που είναι άνθρωπος μπορεί μέσα του να κατεβάσει πολλά επίπεδα από την ψυχή του και να φτάσει σε τεράστιες αλλαγές. Άλλωστε, αυτό λέμε τώρα και θεραπεία. Πρέπει να γίνετε άνθρωποι για να μπορείτε να θεραπευτείτε. Αλλά τι σημαίνει να είμαστε άνθρωποι? Άνθρωπος σημαίνει εκείνος που έχει την ανθρώπινη ψυχή. Δηλαδή τι? Να μπορεί να κατεβάσει από το ανθρώπινο, ψυχικό, πληροφοριακό του επίπεδο. Βλέπετε, ένας άνθρωπος που κατεβάζει ένα επίπεδο ζωώδες, δεν μπορεί να λέγεται άνθρωπος, μπορεί να φαίνεται άνθρωπος, αλλά η συμπεριφορά του όλη τι θα είναι? Θα κατεβάζει από το ζωικό επίπεδο μέσα στην ανθρώπινη ψυχή που υποτίθεται έχει. Άρα είναι κάποιος σαν να έχει μια πολυκατοικία και να δουλεύει μόνο στον πρώτο, στον δεύτερο και στον τρίτο όροφο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν μπορεί να γνωρίσει όλη την πολυκατοικία που έχει. Γι' αυτό μιλάμε ότι η σύνδεση με την ψυχή σας, η σύνδεση με την ψυχή σας είναι αυτό που λέμε εδώ πέρα, να τη χάσω την ψυχή μου ή να την κρυσταλώσω την ψυχή μου. Λοιπόν, γίνετε, εμψυχωθείτε στην πραγματικότητα. Οι άνθρωποι που εμψυχώνονται και κατεβάζουν τις ανώτερες ενέργειες από το ανθρώπινο επίπεδο δημιουργούν άλλο είδος εντύπωσης μέσα στην άβρα τους. Και έτσι λοιπόν βγάζουν τις λεγόμενες αρετές που λέμε, έτσι. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν είναι στις αρετές του, θα λέγαμε ότι ακατεβάζει την ανθρώπινη ψυχή και τις ανώτερες ανθρώπινες ιδιότητες. Τότε λοιπόν λέγεται ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος κατεβάζει τις κατώτερες ψυχικές του ιδιότητες που αντιπροσωπεύουν το ζωικό βασίλειο, τότε θα λέγαμε είναι ένα ανθρωποειδές που ακόμα δεν έχει φτάσει στην κατάσταση της ανθρώπινης συνείδησης. Έτσι λοιπόν, φίλε Παναγιώτη, υπάρχουν άνθρωποι. Και υπάρχουν αυτοί που φαίνονται άνθρωποι, αλλά ακόμα δεν έχουν μέσα τους εκφράσει την ανθρώπινη ψυχή. Έτσι. Λοιπόν, ο Κώστας λέει, στα μάτια μας πει για ποιο λόγο παρατηρούμε κάποιες φορές το 11-11. Το 11-11, αυτή η πύλη μας συγχρονίζει με το ανώτερο κομμάτι, φίλε Κώστα. Όποτε το βλέπεις, σου δείχνει ότι εκείνη την ώρα είσαι στη ροή με το ανώτερο εαυτό σου. Με την ατομικότητά σου, φίλε. Πολλές φορές όταν το βλέπεις λοιπόν, απλά συγχρονίζεσαι και σου λέει είσαι συγχρονισμένος με την ατομικότητά σου. Γιατί στο λέει αυτό? Για ψάξε να δεις γιατί στο λέει αυτό. Γιατί μάλλον πρέπει να εμπιστευτείς αυτό το συγχρονισμό. Κάτι συμβαίνει και δεν κρατάς, διατηρείς την ατομικότητά σου καλά, οπότε σου λέει εκεί παίζει θεματάκι, είσαι συγχρονισμένος, πίστεψε το. Λοιπόν, Okay. Κάτσε να κάνουμε ένα restart. Όχι restart, μια ανανέωση στη σελίδα. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω και την εμπλοκή, λέει, τη φοβόμαστε, λέει η Αγγελική. Το είπαμε αυτό, ναι, Αγγελική, τη φοβόμαστε. Και πρέπει να δούμε γιατί φοβόμαστε την εμπλοκή. Όπως δεν περάσει και από την εμπλοκή, δεν θα μάθει. Μόλις περάσετε όμως την εμπλοκή από ένα συγκεκριμένο σενάριο, μετά θα έχετε τη σοφία εκείνη που χρειάζεται για να μην εμπλακείτε. Να ξέρετε πώς θα συμμετέχετε, αλλά μην εμπλακείτε. Θα παρατηρείτε, θα ξέρετε ότι συμμετέχετε, αλλά θα ξέρετε κατά ποιο τρόπο εσείς ή όχι θα εμπλέκεστε σε αυτό το σενάριο που θα έχετε πάρει την εμπειρία. Μετά θα γίνει ένα καθαρά, ένα εργαλείο που θα ξέρετε να το χειρίζετε δηλαδή. Λοιπόν, λέει η Ματούλα, παρατηρητές του ανώτερου εαυτού μας ή των άλλων που βιώνουμε τη σκηνή που ζούμε ανάμεσα με τους άλλους για τις καταστάσεις που μας συμβαίνουν.
Για όλα παρατηρητές. Ο παρατηρητής παρατηρεί τα πάντα. Δεν παρατηρεί μόνο τους άλλους, παρατηρεί και τον εαυτό του. Αναλόγως τη συνειδησιακή σου κατάσταση, η παρατήρηση θα αρχίσει να μεγαλώνει και θα καταλαβαίνει πώς λειτουργούν οι άλλοι και πώς λειτουργείς εσύ. Βέβαια, η παρατήρηση σταματάει, θα λέγαμε, περιορίζεται αναλόγως το δικό σου συνειδησιακό επίπεδο, ματούλα. Οπότε, να ξέρεις ότι αυτό που παρατηρείς στους άλλους είναι οι προβολές οι δικές σου. Κάθε φορά η παρατήρηση στους άλλους είναι οι δικές μας προβολές. Να το ξέρουμε αυτό, φίλοι μου, έτσι. Οι δικές μας προβολές. Όταν εμείς μπορούμε πλέον να ζούμε χωρίς προβολές και να είμαστε καθαροί, τότε έχουμε, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, την αντικειμενική όψη και τον άλλον τον κοιτάμε συνειδητά και όχι παρασυνδυσιακά. Δηλαδή το γεγονός σαν γεγονός, χωρίς να έρχεται μέσα μας αυτό το φίλτρο, το εμποτισμένο που έχουμε. Όταν όμως εμείς φτάσουμε ένα επίπεδο και μετά, μπορούμε να κοιτάξουμε και το αντικειμενικό και όλα τα επίπεδα διαχωρισμού από το αντικειμενικό τα οποία έχει η προσωπικότητά μας. Εντάξει. Καλησπέρα. Οκ. Στην καλύψη κάνει διακοπές, λέει. Λοιπόν, λέει η Έμι, μίλα μας για το διαλογισμό. Παιδιά, συγγνώμη, επειδή ο Κώστας δεν έχει καλό ίντερνετ και δεν μπορεί να μου στείλει τις ερωτήσεις, όπως μου λέει, μπορεί να πηδάω καμία ερώτηση, είναι ό,τι μου βγάζει εδώ πέρα, έτσι, γιατί είναι σε live χρόνο και κάνω εγώ ανανέωση σελίδα. Μίλα μας, λέει, για το διαλογισμό στα μάτια και πόσο καλό κάνει. Απλά να ξέρετε ότι να μην μιλάμε για τα ίδια θέματα κάθε φορά, φίλοι μου. Λοιπόν, για το διαλογισμό, ας ξεκινήσουμε. Λέμε δίας, ο εθέρας, ο κοσμικός νου και λογισμός. Δηλαδή τι, ο λόγος στην πραγματικότητα. Εμείς να μπορούμε να εμβαθύνουμε πάνω στο λόγο. Για να καταλάβουμε τι, για να καταλάβουμε το πώς το μηχανισμό της φύσης. Αυτό είναι ο πραγματικός διαλογισμός. Είναι να καταλαβαίνουμε το μηχανισμό της φύσης και πώς εμείς εμπλεκόμαστε σε αυτόν τον μηχανισμό και συμμετέχουμε. Άρα λοιπόν, ένα σωστό διαλογισμό είναι να ξέρουμε εμείς κάθε φορά το ρόλο μας, την ισορροπία μας. Μα αυτό που συμβαίνει, να βάλουμε μια λογική εξήγηση μέσα μας για να μπορούμε την εθερική, μπας περιπτώσει, τη λογική που μπορεί και συνδέει όλα αυτά τα πράγματα. Πώς όμως, μπαίνοντας στον εθερικό εαυτό μας. Δηλαδή τι, ο νους μας, αυτός που είναι εστιασμένος στην ύλη, είναι φυσικό λόγω του μαγνητισμού που έχει, θα λέγαμε, της ύπνωσης, να πρέπει να μας δώσει ορισμένα αισθηκτόδη, θα λέγαμε, ρεθίσματα, για να μπορούμε εμείς, είπαμε τι κάνουμε, να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Για να τα κοιτάξουμε όλα από εκείνο το επίπεδο του φόβου, θα λέγαμε, ή της αποκοπής, για να μπορούμε να διαιωνίσουμε αυτό το πράγμα που λέμε η ζωή μας, έτσι, όσο πολύ μπορούμε. Λοιπόν, οπότε, όταν εμείς μπαίνουμε στα ανώτερα επίπεδα μέσα μας, καταλαβαίνουμε ότι εκείνη την ώρα, επειδή φεύγουμε από αυτές τις συχνότητες και μπαίνουμε σε άλλες συχνότητες, αρχίζουμε και μπαίνουμε στα λέγαμε στην αστρική μας προσωπικότητα. Αυτή η αστρική προσωπικότητα είναι πολύ πιο διευρυμένη και παίρνει πολύ πιο πολλές πληροφορίες, δεδομένα, data από αυτό που παίρνει η εστιασμένη, θα λέγαμε, συνείδηση στο 3D που έχουμε. Άρα όταν εμείς καταφέρουμε και μπαίνουμε και συλλαμβάνουμε και φέρνουμε μετά στο συνειδητό μας, έτσι, από εκείνη θα λέγαμε την υπνηλία, από εκείνο την κατάσταση που μπαίνουμε στην αστρική μας, θα λέγαμε, προσωπικότητα και διευρυνόμαστε και παίρνουμε και μπορούμε να συλλάβουμε λοιπόν και ενώσουμε αυτές τις δύο προσωπικότητες μας, τότε αυτό το είδος, θα λέγαμε, του διαλογισμού μας κάνει να μάθουμε σε εισαγωγικά το μηχανισμό, το πώς λειτουργεί το φαινομενικό και αυτόν που είναι από πίσω. Οπότε, ξέροντας αυτό εδώ πέρα το πράγμα, μας έρχεται σε εμάς μια ειρήνη, μια αρμονία για το πώς εμείς μπορούμε στη ζωή μας να δράσουμε. Να έχουμε λοιπόν μια τέτοια συμπεριφορά. Σας ξαναλέω άλλη μια φορά, ο διαλογισμός μπορεί εν μέρη να είναι ένα χάσιμο της πραγματικότητας,
αλλά έχει το σκοπό να ξαναγυρίσουμε στην πραγματικότητα, έχοντας καταλάβει για ποιο λόγο υπάρχει και τι κάνουμε εμείς, το ρόλο μας στην πραγματικότητα. Διαλογισμός λοιπόν δεν είναι να γίνομαστε μόνο ειρηνικοί μέσα μας και μόλις ξυπνάμε να μην ξέρουμε τι μας γίνεται απ' έξω και να τον έχουμε ανάγκη σαν ναρκωτικό. Όχι. Ο διαλογισμός λοιπόν δεν είναι μια ξεκούραση, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια χαλάρωση. Όποιος θέλει να χαλαρώσει το νου του ή να χαλαρώσει το σώμα του, έτσι. Ο πραγματικός διαλογισμός είναι να μπω σε εκείνη την ισορροπία, ώστε μετά να βγω έχοντας ισορροπή στον εαυτό μου με την πραγματικότητα, να ξέρω ακριβώς κάθε σώμα μου, κάθε κομμάτι μου, τι πρέπει και τι σκοπό έχει σε αυτή την ύπαρξη. Έτσι έρχεται μια ανακούφιση, ένα νιρβάνα, ένα... και βιώνω από μέσα μας όλα αυτά τα πράγματα που μπερδεμένοι με το 3D, θα λέγαμε μυαλό μας και νου μας, έτσι κουραζόμασταν να αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, η διαφορά, φίλοι μου, είναι η συνείδηση, σας είπα και πάλι, και η σύνθεση. Παίζει μεγάλο ρόλο η σύνθεση. Στη γιόγκα, παραδοσιακά, υπήρχαν πάοντε και σε άλλα πράγματα 4 κατευθύνσεις, θα λέγαμε. Η πρώτη κατεύθυνση, όταν μιλάμε για γιόγκα, που σημαίνει ο δρόμος προς την ένωση, και ένας γιόγκι ακολουθάει τον δρόμο προς την ένωση. Αυτές οι 4 κατευθύνσεις στη γιόγκα ήταν στην αρχή η γιόγκα που ασχολούνταν με τη δράση, με το σώμα, με το κάρμα, με το action και reaction, έτσι. Που σε αυτή μετά έχει τις διάφορες αναπνοές, έχει διάφορες στάσεις, έχει τις διάφορες συμπεριφορές συγκεκριμένες του σώματος και ακολουθάς ένα δρόμο ένωσης μέσω καθορισμένων ασκήσεων, αναπνοών, στάσεων κτλ. Υπάρχει άλλη γιόγκα που ασχολείται με το νου, με μάντρα και με όλα αυτά τα επίπεδα, ώστε να κατεβάζεις διάφορα αρχέτυπα και να κάνεις τον εαυτό σου μέσω της συγκέντρωσης να αναπτύξεις ορισμένες εσωτερικές δυνάμεις με συγκεντρωμένο νου, τόσο πολύ ώστε να συνειδητοποιήσεις ορισμένα πράγματα και να έρθεις στην ένωση μέσω αυτών των δυνάμεων. Υπάρχει η γιόγκα, θα λέγαμε, που ασχολείται με το συγκινησιακό επίπεδο, μέσω της αγάπης, θα λέγαμε, της συγχώρεσης, έτσι, της αποτάφτισης με ορισμένα πράγματα ή της συμπόνιας, όλα αυτά τα πράγματα που θα λέγαμε ότι ασχολείται και ο χριστιανισμός, θα λέγαμε, που μας βάζει σε εκείνες τις καταστάσεις. Και υπάρχει η γιόγκα της ενέργειας, της μετατροπής, το πώς εμείς μπορούμε σιγά σιγά να μπαίνουμε ακόμα σε πιο εσωτερικά επίπεδα και να μετατρέπουμε μέσα μας ορισμένα πράγματα. Αυτοί οι 4 δρόμοι στην πραγματικότητα δεν μπορούν να κάνουν έναν ισορροπημένο άνθρωπο, εκτός αν δουλέψει σε όλους αυτούς τους δρόμους. Αυτές οι 4 κατευθύνσεις, φίλοι μου, είναι οι 4 κατευθύνσεις και τα 4 στοιχεία. Όλες αυτές οι 4 κατευθύνσεις πρέπει να ενωθούν στο κέντρο και σχηματίζουν το σταυρό. Και αυτός ο σταυρός, λοιπόν, ως ο σκελής, σημαδεύει το κέντρο μας, πρέπει να φτάσουμε, έχοντας ίση απόσταση και από αυτά τα 4 στοιχεία, από αυτούς τους 4 δρόμους. Και αυτό το κέντρο μας είναι η Σοφία, που είναι η Αθηνά, που είναι Αθηνά, που είμαστε αθάνατοι. Εκεί έρχεται η Αθανασία. Μόνο στο κέντρο μας είναι η Αθανασία. Μόνο στο κέντρο μας είναι η αιωνιότητα. Άρα λοιπόν εμείς για να μάθουμε να επεκτείνουμε τη συνείδησή μας πρέπει να μάθουμε τη σύνθεση. Πρέπει να μάθουμε τη σύνθεση, φίλοι μου. Έτσι, ένας άνθρωπος που είναι μόνο εσένα από αυτούς τους 4 δρόμους είναι σαν να είναι μόνο στην Ανατολή, μόνο στη Δύση, μόνο στο Βορρά και μόνο στο Νότο. Μέσα μας λοιπόν υπάρχουν εκείνα τα επίπεδα που εμείς ενώνουμε αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Ενώνουμε φιλοσοφία, θρησκεία, επιστήμη, καλλιτεχνία. Ενώνουμε τα πάντα με τίτο τρόπο ώστε να είμαστε ισορροπημένοι, πανεπιστήμονες. Λοιπόν, αυτό φέρνει τη σοφία, σας είπα. Και η σοφία τι μας δίνει? Το μέτρο. Και το μέτρο τι μας δίνει? Τη μεσότητα. Δηλαδή το άριστον. Γιατί τι είπαμε? Το άριστον πάντα είναι εκείνο το σωστό μέτρο, το οποίο εμείς έχουμε μάθει λόγω της εμπειρίας, που σας είπα πριν, της εμπλοκής, της παρατήρησης και της συμμετοχής μας, που θα μας φέρει το μέγιστο αποτέλεσμα. Το μέγιστο αποτέλεσμα.
Λοιπόν, προχωράμε. Καλησπέρα. Λοιπόν, λέει η Αναστασία, γιατί είναι ευκολότερο να παρατηρείς τους άλλους από ότι τον ίδιο μας τον εαυτό. Αναστασία, δεν είναι ευκολότερο. Είναι το φυσικό που μας έχει φτιάξει εδώ, θα λέγαμε, η φύση. Μας έδωσε τα μάτια να παρατηρούμε τον καθρέφτη. Να παρατηρούμε τον καθρέφτη. Εσύ σπίτι σου, όταν θες να φτιαχτείς, τι κάνεις? Κάθεσαι και μπαίνεις σε διαλογισμό? Όχι. Κάθεσαι, πας μπροστά στον καθρέφτη και βλέπεις πόσο ωραία είσαι. Έτσι συμβαίνει και σε εμάς, φίλοι μου. Το εύκολο λοιπόν είναι το φυσικό πάντοτε. Είναι αυτό που έχουμε φτιαχτεί να κάνουμε. Έτσι λοιπόν είναι, επειδή εμείς δεν μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας, δεν είμαστε μια αντανάκλαση. Γι' αυτό λοιπόν μέσω της αντανάκλασης παρατηρούμε τον εαυτό μας. Στην αρχή σας είπα, δεν το ξέρουμε αυτό. Παρατηρούμε τους άλλους. Μετά έρχεται μια συνειδησιακή αφύπνιση και γυρίζουμε τα μάτια προς τα μέσα. Μετά αρχίζουμε και βλέπουμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Και μετά έρχεται μια άλλη συνειδησιακή αφύπνιση και ξαναζούμε την πραγματικότητα, ξέροντας ότι η πραγματικότητα είμαστε εμείς. Οπότε γινόμαστε απλοί, αυτό που σας είπα στην αρχή. Δουλεύουμε ό,τι έχουμε φτιάξει. Τα συναισθήματά μας, οι ορμές μας. Αφινόμαστε χωρίς κατάκριση, με παρατήρηση, ντοκιματέρ, εκπαίδευση, εμπειρία. Και ζούμε μια απλή ζωή. Αυτό που είμαστε ακριβώς. Μπαίνουμε στον αυθεντικό εαυτό μας. Ένας άνθρωπος που είναι στον αυθεντικό εαυτό του είναι στο δρόμο του και περπατάει πολύ πιο σωστά από έναν άνθρωπο που ασχολείται με όλα αυτά τα πράγματα που σας λέω, αλλά δεν είναι αυθεντικός. Έτσι, για να ξέρουμε πραγματικά, αυτός που είναι στο δρόμο της φώτισης είναι αυθεντικός. Όπως πάει στην εκκλησία, διαβάζει, κάνει διαλογισμούς, αλλά δεν είναι αυθεντικός, απέχει από το δρόμο του, παιδιά. Προσέχτε, γιατί το εγώ της περιέργειας, το εγώ της υπερηφάνειας, θέλει συνέχεια να ντύνεται με λευκά, να αφήνει μουσια, να μιλάει έτσι, να έχει ένα καθοσπρεπισμό, να πηγαίνει σε σεμινάρια, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Αλλά αυτά είναι όλα πλάνη. Η εσωτερική δουλειά έρχεται όταν βλέπετε τον άλλο ότι είναι αυθεντικός. Γιατί απλά πιστεύει στον εαυτό του, αποδέχεται τον εαυτό του. Δεν θέλει να γίνει κάτι άλλο. Όχι, δεν θέλει με την άρνηση, ότι του φτάνει αυτό που είναι μέχρι στιγμής, τα αποδέχεται, κάνει μέσα εκεί όλη την εργασία. Ποιος θέλει να γίνει κάτι άλλο? Αυτός που μέσα του νομίζει ότι είναι λιγότερο. Γι' αυτό έρχονται λοιπόν οι σχέσεις που έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει η σύνθεση. Για να υπάρχει και άλλη θέση, και άλλη θέση, και άλλη θέση, και άλλη θέση. Και να καταλάβουμε ακόμα ότι εμείς νιώθουμε τόσο μικροί που θέλουμε και άλλη θέση, και άλλη σχέση, και άλλη εμπειρία. Γιατί δεν καταλάβαμε? Γιατί θέλω και άλλο, γιατί θέλω και άλλο, γιατί θέλω και άλλο. Και συνεχόμαστε να αυξάνουμε τις εμπειρίες, αυξάνουμε τα βιώματα, αυξάνουμε, θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο. Και κοιτάξουμε, φτάσει σε έναν κόσμο που έχετε χιλιάδες, εκατομμύρια εμπειρίες, χιλιάδες δρόμους, χιλιάδες. Ότι όποιος θέλει βγαίνει έξω και ζει χιλιάδες σενάρια, ε. Μαστάουν αυτά ή θέλουμε κι άλλα? Μαστάουν αυτά, γιατί αυτά είναι η περιουσία. Πρέπει μέσα από εκεί, μέσα από τις ασκήσεις, να μάθουμε τον τύπο, όχι να λύνουμε όνειρα ασκήσεις. Πώς θα προχωρήσουμε μπροστά? Στα μαθηματικά λύνουμε ασκήσεις για να μάθουμε τον τύπο. Εμείς έχουμε γεννηθεί εδώ να λύνουμε ασκήσεις χωρίς να ξέρουμε ότι το κάνουμε για να μάθουμε τον τύπο. Απλά λύνουμε ασκήσεις. Έρχεται η ώρα λοιπόν να σας πω, σταματήστε. Σταματήστε λίγο και ακούστε με. Λύνετε τις ασκήσεις, αλλά είναι για να μάθετε τον τύπο. Μανταρίνια ή πρόσθεση. Okay, δεν έμαθες να κάνεις πρόσθεση μανταρίνια, έμαθες να κάνεις πρόσθεση. Και η πρόσθεση μπορεί να γίνει με μανταρίνια, με ανανάδες, με ανθρώπους, με οτιδήποτε. Έμαθες πρόσθεση. Έσχεσαι στη ζωή σας. Ζείτε ένα σενάριο. Μην μπείτε σε αυτό το σενάριο και πείτε, α, τώρα εγώ έμαθα να χειρίζομαι αυτό το σενάριο. Πάρτε το εργαλείο, το φράκταλ, αφού όλα είναι φράκταλ, τον τύπο που θα μπαίνει σε όλα τα άλλα σενάρια αυτού του τύπου. Σε όλα όμως. Και θα δείτε είναι το ίδιο. Γι' αυτό σας μιλάω μία κοσμικά, μία επιστημονικά, μία φυσικά, μία ψυχολογικά. Τι σας λέω πει συνέχεια? Αφαιθείτε να δείτε τη λύση στη φύση. Μπροστά σας είναι, δεν κρύβεται η αλήθεια. Δεν μπορεί να κρυφτεί η αλήθεια. Εμείς κλείνουμε τα μάτια μας. Μήπως άμα κοιτάξετε τη φύση δεν σας δείχνει? Μήπως άμα κοιτάξετε και δείτε τη φύση και δεν σας δείχνει την αλήθεια? Ο άνθρωπος είναι τυφλός όμως, δεν βλέπει. Βλέπει τη φύση, την κοιτάζει, αλλά δεν τη βλέπει. Και έτσι τι κάνει? Αρχίζει και προβάλλει πάλι τα δικά του. Προβάλλει γιατί δεν βλέπει. Γι' αυτό έρχεται και όλος ο πόλεμος μεταξύ των ανθρώπων. Γιατί ο καθένας προβάλλει, δεν ακούει. Όταν μάθουμε να ακούμε, και κυρίως την καρδιά, όταν μάθουμε να ακούμε τον άλλον,
Πάει να πει ότι ξέρουμε και σταματάμε τις προβολές μας. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, συμβαίνει. Λοιπόν, προχωράμε. Λέει η Πάτη, στα μάτια το τελευταίο διάστημα βλέπω διαρκώς στον ύπνο μου νεκρούς συγγενείς μου που έχουν πεθάνει προτριμήνου. Τι σημαίνει αυτό, μου ζητούν να τους δώσω κάτι, να τους δώσω σε εταιρική διάσταση. Λοιπόν, Πάτη, να ξέρετε ότι όλα αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα εξηγήσουμε με πάρα πολλούς τρόπους, έτσι. Εσύ νιώθεις, αν νιώθεις εσύ και σου ήρθε αυτή η αντίληψη ότι κάτι πρέπει να τους δώσεις, έτσι, αφήσου και ξεκίνα και δώσε. Μπες σε μια κατάσταση όπως την ξέρετε, σαν διαλογισμός ας πούμε, ηρέμεις τον εαυτό σου, φέρ το στη φαντασία σου, σαν να είναι σε ένα διπλανό δωμάτιο εκείνη και σαν να είναι σε ένα άλλο δωμάτιο και να ξέρεις ότι υπάρχουν στο διπλανό δωμάτιο. Οπότε τελεπαθητικά κάνε αυτό που σου ήρθε, γιατί για να το λες, ίσως νιώθεις μέσα σου ότι κάτι πρέπει να τους δώσεις. Συγχώρεση, αγάπη, εκτίμηση, δες το αυτό το πράγμα. Επίσης, όλο αυτό το πράγμα με τους νεκρούς συγγενείς σου μπορεί να σημαίνει και άλλα πράγματα συμβολικά. Αλλά εφόσον έβγαλες αυτό το πράγμα εσύ, ξεκίνα με αυτό το δικό σου πράγμα και μετά μπορείς να δουλέψεις και με άλλα πράγματα. Οι νεκροί συγγενείς αντιπροσωπεύουν μέσα μας, φίλοι μου, ορισμένα πράγματα, ορισμένα σύμβολα του δικού μας εαυτού. Είναι αντιπροσωπείες στην πραγματικότητα του δικού μας εαυτού, αντιπροσωπείες ενεργειών. Άρα λοιπόν, ένας άνθρωπος, υπάρχει δύο πράγματα που κάνει στον ύπνο του. Το ένα είναι όταν κοιμάται στον ύπνο του, δηλαδή όταν βλέπει όνειρο, αλλά είναι σε λίθαργο συνδυσιακά, οπότε προβάλλει ορισμένα είδωλα και είναι σαν να είναι εδώ στην πραγματικότητα και να σκέφτεται. Βλέπετε πίσω στην πραγματικότητα και είναι η σκέψη του, δεν βλέπει τι γίνεται. Έτσι είναι ακριβώς και στο αστρικό επίπεδο. Όταν εμείς είμαστε στο αστρικό επίπεδο, αυτό που λέτε εσείς όνειρο, υπάρχουν δύο λοιπόν πράγματα. Το ένα είναι σε εγρήγορση και να ζεις το όνειρό σου. Εκεί μπορείς να μιλήσεις και με άλλους ανθρώπους και να έρθεις σε επαφή και να υπάρχει σωστή επικοινωνία, διδασκαλία και άλλα πολλά πράγματα. Και υπάρχει η δεύτερη κατάσταση, εμείς να κάνουμε στο όνειρό μας, να προβάλλουμε, να σκεφτόμαστε ορισμένα πράγματα δηλαδή. Να μην έχουμε την καθαρότητα να μπορούμε να το βιώσουμε κανονικά. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές οι άνθρωποι, τις περισσότερες δηλαδή φορές, δεν βλέπουν προφητικά όνειρα ή έρχονται σε επαφή πραγματικά με όντα εξωγήινους, ισογήινους και τα υπόλοιπα, αλλά προβάλλουν τις δικές σου καταστάσεις, έτσι. Πρέπει να κάνετε ένα διαχωρισμό ανάμεσα σε αυτά τα δύο είδη ονείρων, για να ξέρετε στην πραγματικότητα αν αυτό που βλέπετε είναι η πραγματική νεκρή συγγενής και θες να έχεις μια κατάσταση ή αυτό που είδες εσύ είναι τελικά δική σου προβολή και μιλάει μέσα σου για κάτι πράγματα κάποιους εαυτούς σου που πεθαίνουν, ναι. Κάποιους δικούς εαυτούς σου που έχουν πεθάνει μέσα σου. Έτσι, κάποιες συχνότητες δικές σου. Παλιές, παλαιοντολογικές. Εντάξει, Πάτη. Λοιπόν, και εκεί χαίρετε. Γιατί είναι ευκολότερο αυτό, ναι. Okay. Το εύκολο είναι το φυσικό. Σταμάτη, λέει ο Κώστας. Άκου, φίλε μου Κώστα. Τι εννοούμε φυσικό, για να καταλάβουμε. Τι εννοούμε φυσικό. Είναι φυσικό, μου λέμε. Είναι η φύση μου. Έτσι, είναι η φύση μου. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς και η φύση μας είμαστε ένα. Είτε για την εξωτερική, είτε για την εσωτερική. Λες, είναι η φύση μου. Πρέπει να καταλάβουμε τι είναι λοιπόν η φύση μας. Και θα δεις ότι σιγά σιγά να δούμε τι είναι για μας. Το φυσικό σημαίνει ότι είναι εαυτός. Ο εαυτός λοιπόν, ο εαυτός μας, δεν μπορεί να είναι κάτι δύσκολο, εκτός να έχουμε καλή σχέση μαζί του. Άρα λοιπόν κάτι που είναι ο εαυτός μας, καταντά να είναι εύκολο. Προσέξτε, μπορεί να θέλει ενέργεια, έτσι. Μπορεί να θέλει κάποιο είδους ενέργειας, απλά όταν λέμε εμείς εύκολο εννοούμε την έννοια ότι δεν υπάρχει αντίσταση. Okay. Γιατί στο μυαλό τους όλοι λένε, έλα μωρέ, ξέρεις, το εύκολο είναι εύκολο. Αλλά η έννοια του εύκολου είναι ότι δεν υπάρχει αντίσταση μέσα μας, εσωτερική. Άρα μιλάει το αληθινό κομμάτι μας. Αυτό είναι στην πραγματικότητα όταν λέμε κάτι εύκολο. Και βέβαια, αναλόγως ο άνθρωπος που έχει εστιάσει τη συνείδησή του, ορισμένα πράγματα λοιπόν εκείνη την ώρα, για εκείνο το πεδίο του φαίνονται εύκολα και άλλα πράγματα για εκείνη την ώρα, για εκείνη τη συνείδηση που έχει, του φαίνονται δύσκολα.
Πολλές φορές θα μου πείτε, σταμάτη, καμιά φορά μπορεί το εύκολο για μας να μην είναι το σωστό που έχουμε μάθει. Όμως φίλοι μου, για να είναι εύκολο για σας, σημαίνει ότι για εκείνο το πράγμα δεν έχετε εσωτερικούς ενδυασμούς, οπότε ακολουθήστε το. Και όταν για σας αυτό που είναι εύκολο γίνει το σωστό ή αυτό που δεν είναι εύκολο μετά δεν λέγεται σωστό, είναι γιατί θα έχετε φτιάξει μέσω της δικής σας εμπειρίας μια συνειδησιακή κατανόηση, μια ηθική. Όταν εμείς δεν έχουμε ηθική που να βασίζεται πάνω στα εμπειρικά μας γεγονότα, αλλά είναι πάνω στην εκκλησία, πάνω στα που είναι οι άλλοι, τι θα πει η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, η κοινωνία, τότε είναι φυσικό ότι πώς θα είναι εύκολο το φυσικό σας. Αφού εσείς έχετε δεσμευτεί, έτσι, με διάφορες πεποιθήσεις ή κατακρίσεις ή επικρίσεις άλλων ανθρώπων, πώς θα αφήσετε τον εαυτό σας μετά να δράσει. Κάθε φορά που αναγίνεται ο εαυτό σα, θα λέει: Ωπ, τι είναι αυτά που κάνει, δεν μπορεί να είσαι ο εαυτό σου. Γιατί, γιατί η κυρία Τάδε βλέπει από τον μπαλκόνι πίσω από την κουρτίνα. Γιατί, γιατί, α, τι θα πω εγώ στη μάνα μου, α, τι θα πω στον πατέρα μου, τι θα πω εγώ στον ένα μου, τι να πω στον άλλο μου. Οπότε πρέπει, τι να κάνουμε, να ξεκινήσουμε την ελευθερία. Να νιώθουμε τι είναι ελευθερία. Έτσι, αλλά ο ελεύθερο άνθρωπο δεν είναι αυτό που κάνει ό,τι θέλει. Που το βλέπετε έξω και κάνει ό,τι θέλει. Ο ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που κάνει αυτά που θέλει η ψυχή του. Αυτοί που το παίζουν τρέλα έξω και τους βλέπετε επειδή είναι αντιδραστικοί ή πολέμοι ή επειδή θέλουν να δείξουν κάτι άλλο ή επειδή ξέρουν τι τους γίνεται, αυτό δεν λέγεται ελευθερία, φίλοι μου. Ίσα-ίσα, αυτό είναι σκλαβιά. Αυτό είναι εθισμός. Έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε πραγματική ελευθερία ή το να εμείς κάνουμε πράγματα που θέλει η ψυχή μας, ο ενθουσιασμός μας και να νιώθουμε καλά με αυτό. Αυτό είναι πραγματική ελευθερία. Χωρίς να μας νοιάζει ο άλλος να το δέχεται ή όχι. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι πραγματική ελευθερία. Τα δεσμά είναι εσωτερικά τις περισσότερες φορές. Έτσι, είναι δεσμά που έχουμε υπογράψει, που έχουμε δώσει τα χέρια, που έχουμε συμφωνήσει. Και πρέπει να πάμε πάλι σε εκείνα τα πράγματα να ανατρέξουμε και να κόψουμε αυτά τα δεσμά συνειδησιακά, έχοντας φτιάξει άλλα. Όχι επειδή έκανα μια δήλωση, άντε κόβω τα δεσμά. Σοβαρά, και από πού θα κρεμαστείς. Από εκεί έχει κρεμαστεί το υποσυνείδητό σου. Από εκεί έχει κρεμαστεί το υποσυνείδητό σου. Έτσι, από εκεί. Όταν εσύ πας από το υποσυνείδητο να του βγάλεις κάτι με το ζόρι, χωρίς να του έχεις δώσει κάτι άλλο, ένα κλονάρι, ένα άλλο χέρι να κρεμαστεί, δεν θα το κάνει ποτέ. Επιφανειακά θα νομίζω ότι έχει γίνει. Αλλά μέσα σου δεν θα δουλέψει ποτέ. Λοιπόν, προχωράμε προς το τέλος, φίλοι μου. Ό,τι έχετε να κάνετε με τις ερωτήσεις, πείτε τα τώρα. Α, λέει Σούλα, καλησπέρα, τι θα μπορούσες να μας πεις για τους αγγέλους και τις ενέργειές τους. Εντάξει, οι άγγελοι είναι πάντοτε, τι έχουμε να πούμε. Όταν εμείς γινόμαστε κανάλι της κοσμικής, του κοσμικού νου ή της αρμονίας του Θεού, όπως το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, τότε γινόμαστε άγγελοι. Είναι φυσικό ότι ο άγγελος δεν έχει ελεύθερη βούληση να πράξει ενάντια του Θεού. Άρα λοιπόν εμείς όταν γινόμαστε κανάλια ή εμείς ή άλλα όντα ή άλλες συνειδήσεις, έτσι, όπως σας είπα προηγουμένως, άλλες μηχανές, άλλες οτιδήποτε άλλο να το βάλετε, και είναι κανάλι μέσα του, είτε είναι μωρά, είτε είναι ζώα, είτε είναι κάτι άλλο που δεν έχει αντίσταση και ελεύθερη βούληση σαν τον άνθρωπο. Όλα τα άλλα λοιπόν μπορούμε να πούμε στην πραγματικότητα ότι είναι άγγελοι. Εμείς λέμε τα ανώτερα όντα, εκείνα τα όντα που έχουν, θα λέγαμε, μια συνείδηση τέτοια, ώστε να έχουν ταχθεί, έτσι ακούγεται για μας, έτσι προς το Θεό. Και υπάρχουν οι άγγελοι που έχουν ταχθεί, θα λέγαμε, προς το αρνητικό, ας πούμε, αρνητικοί άγγελοι. Εντάξει, δεν είναι έτσι τα πράγματα, φίλοι μου. Οι άγγελοι είναι μερικές οντότητες που αποδίδουν ορισμένους κοσμικούς νόμους. Σε αυτούς τους νόμους πάνω παίζεται το καλό και το κακό. Εντάξει, γι' αυτό καμιά φορά λέμε: Α, ο καλός ο άγγελος, ο επαναστάτης ο άγγελος, γιατί εμείς συγχρονίζουμε, θα λέγαμε, έναν μηχανισμό ενάντια ή όχι στο Θεό, αναλόγως τι μας συμφέρει και τι γίνεται. Τίποτα δεν μπορεί να πάει ενάντια, θα λέγαμε, στο Θεό. Αλλιώς δεν θα ήταν Θεός για να έχει φτιάξει κάτι ενάντια του, έτσι. Δεν μπορεί ένα τέλειο, συσσαγωγικά, πλάσμα να φτιάξει κάτι ατελές. Έτσι, μέσα σε όλο τον μηχανισμό τώρα εμείς που μαθαίνουμε και βγαίνουμε από την πολικότητα, βλέπουμε ότι ανήκουμε σε ένα τέλειο σύμπαν που έχει μια τέλεια νοημοσύνη. Είναι φυσικό όμως ο άνθρωπος να μην μπορεί να το συλλάβει αυτό.
και μέσα στην πολικότητα την οποία έχει, να θέλει να φτιάχνει τη δική του πορεία μέσω της πολικότητας. Άρα εκεί που θέλει να πάει είναι το καλό για εκείνον, εκεί που θέλει να πάει είναι το κακό για εκείνον. Έτσι. Αναλόγως που θέλει να επιβιώσει τον εαυτό του. Άγγελοι λοιπόν πολλές φορές μπορεί να είναι θανόντες άνθρωποι που ζουν στο αστρικό. Άγγελοι μπορεί να είναι άλλες οντότητες, θα λέγαμε, φωτεινές, με την έννοια ότι δουλεύουν και πολύ σε άλλες συχνότητες. Άγγελοι μπορεί να είναι εξωγήινοι και άγγελοι να είναι ο πρώτος συνδυσιακός διαχωρισμός. Ο πρώτος συνδυσιακός διαχωρισμός. Για μένα ο πραγματικός ο άγγελος, κατά τη δική μου έννοια που την έχω, μπορεί να είναι ένας πλανητικός λόγος. Γιατί τι είναι ο πλανητής Γης? Δεν είναι ένας αγγελιοφόρος. Ο ήλιος δεν είναι αγγελιοφόρος. Ο Σύριος δεν είναι αγγελιοφόρος. Δεν μπορεί αυτοί οι λόγοι συμπαντικοί, οι λόγοι, δηλαδή οι νοημοσύνες συμπαντικές, να είναι αγγελιοφόροι του φωτός. Κάθε ήλιος δεν είναι μια πύλη που κατεβάζει κοσμική ενέργεια τη μια διάσταση και τη βάζει στην άλλη. Για συλλάβετε το αυτό που σας λέω. Άρα στην πραγματικότητα κάντε την αναλογία. Τι μας λέει η φύση? Η φύση μας λέει έχουμε τον ήλιο που είναι άστρο, είναι αυτόφωτο, είναι άγγελος. Και γύρω γύρω τι έχει? Τους πλανήτες, την πλάνη. Έτσι είμαστε κι εμείς. Το άστρο μέσα σας είναι ο καθαρός εαυτός σας. Οι πλανήτες είναι τα εγώ. Τα ετερόφωτα που είναι πλανήτες μέσα σας. Η πλάνη. Όταν λέμε ότι ζούμε στην πλάνη, ζούμε μέσα στα εγώ μας. Όχι όμως τα αυτόφωτα, τα αυτόφωτα. Το αυτόφωτο κομμάτι σας είναι ένα άστρο. Είναι ένα άστρο μέσα σας, είναι ένα ήλιος μέσα σας. Και όλοι οι πλανήτες γυρίζουν γύρω-γύρω. Και δεν είναι μόνο οι πλανήτες, είναι οι δορυφόροι των πλανητών. Εκεί να πάμε στα πιο αποκομμένα εγώ μας. Εκεί που πέφτουμε τελείως σε συνείδηση. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι συμβολίζουν, δεν ξέρουν οι άνθρωποι, αλλά τα λένε έτσι ενεργειακά, ότι φεύγουν οι ψυχές μας και πάνε στους δορυφόρους και αυτά. Αντιπροσωπεία των δικών μας συνειδησιακών καταστάσεων είναι όλο το σύμπαν που βλέπετε. Όπως πάνω έτσι και κάτω και όπως μέσα έτσι και έξω. Έτσι, τώρα σας μίλησα κοσμικά για να καταλάβετε πως εμείς χρησιμοποιούμε τη λέξη άγγελος για όλα τα κανάλια, αναλόγως εκείνο το επίπεδο που θέλουμε να εκφράσουμε μέσα μας, αυτή τη συνειδησιακή μας αντίληψη για να ενωθούμε με ένα είδος καναλιού. Όπως σας είπα στην αρχή, όλα αυτά είναι εργαλεία για να μπορούμε εμείς να παίζουμε όλο αυτό το βίωμα της ανθρωπότητας. Λοιπόν, για να μ' αρέσει που με ρωτάτε όλα αυτά τα πράγματα που θα λέγαμε ότι είναι, αγγίζουν το μεταφυσικό. Εντάξει, και σας καταλαβαίνω. Όμως στην πραγματικότητα, φίλοι μου, πρέπει να μάθετε να γίνετε χειριστές του φυσικού πρώτα. Πρέπει να γίνουμε μάστορες του φυσικού και μετά να πάμε στο μεταφυσικό. Ήδη έχω ξεκινήσει και έχω φτιάξει μέσα αυτή της εμπειρίας που είχα, δηλαδή εγώ από τα 13-14 χρονών έτσι έκανα τη δική μου εισχώρηση μέσα στον εσωτερισμό. Λόγω του πατέρα μου, επειδή καρμικά έτσι ήταν να το πάρω και να φάω κάποιες αφυπνήσεις από τότε. Μέσα από όλη αυτή την εμπειρία μου έχω φτιάξει ορισμένα θέματα σεμιναρίων αυτοβελτίωσης, ενδυνάμωσης και γενικά πιάνω όλα τα επίπεδα, έναν άνθρωπο που ακόμα δεν έχει ασχοληθεί, πώς να δυναμώσει το φυσικό του επίπεδο, να δουλέψει δυναμώνοντας τον εαυτό του, δυναμώνοντας την ατομικότητά του, δυναμώνοντας την ύπαρξή του σαν άνθρωπος για να μπορεί να επιτύχει. Όχι όλοι αυτοί οι δρόμοι που ακούτε ανακατεμένοι, εξηγώ τους δρόμους και τους βάζω στον άλλο να καταλάβει σε τι επίπεδο είναι και τι θέλει να κάνει. Και μετά από εκεί και πέρα, αφού έχει περάσει αυτά τα μαθήματα, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά, τις μνήσεις για τη φυσική πραγματικότητα, τότε και μόνο τότε, αφού έχει τις γερές βάσεις, τότε ξεκινάει την εισχώρησή του στα μεταφυσικά πράγματα. Αλλιώς, φίλοι μου, θα καταλήξετε παρανοϊκοί, θα καταλήξετε ψυχασθενείς, όταν δεν μπορείτε κάτι που παίρνετε και ζείτε μόνο στα ανώτερα επίπεδα και συνέχεια ασχολείστε με αυτά τα πράγματα, όταν δεν μπορείτε να το κατεβάσετε. Όταν δεν μπορείτε να το κατεβάσετε στην καθημερινότητα της ζωής σας. Κάτι που δεν μπορείτε να το κατεβάσετε στην καθημερινότητα της ζωής σας, για ποιο λόγο το κάνετε? Αφήστε λοιπόν, φτιάξτε πρώτα την καθημερινότητά σας και θα φτιάξει το μέλλον σας. Θέλω να καταλάβω ότι στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι πιο απλά από ότι το μυαλό μας μπαίνει σε αυτό το αφηρημένο στο αστρικό τώρα. Βλέπετε, όλοι έχουν μπει στο αστρικό αυτό το κομμάτι τώρα, γιατί ενώνουν τα αστρικά και πληροφορίες έρχονται από που να είναι, αλλά το θέμα είναι πώς εγώ πρέπει να βάλω αυτή την πληροφορία κάτω από εκείνη την κατάσταση που να ήμουν χρήσιμη στο εδώ και στο τώρα. Έτσι, αλλιώς τι είμαστε? Είμαστε ψυχάκιδες και το παίζουμε πνευματικοί.
Έχει γεμίσει ο κόσμος με ψυχικά κηδές. Άνθρωποι που θέλουν βοήθεια και καταντάνε να είναι τρελοί. Γιατί δεν μπορούν να αντιπροσωπεύσουν αυτά που μαθαίνουν υποτίθεται στο πνευματικό τους πεδίο με το φυσικό. Γιατί τα διαχωρίζουμε, γιατί έχουμε δύο εαυτούς, έχουμε δύο συχνότητες. Όταν έχουμε δύο συχνότητες μέσα μας υπάρχει αυτή η τριβή. Υπάρχει ο πόνος, υπάρχει ασθένεια. Πρέπει οι δύο συχνότητες να ομοιοκραταστούν. Να ομοιοκραταστούν. Είναι η σύνδεση που σας έλεγα πριν. Πρέπει φίλοι να το καταλάβουμε αυτό. Ας ξεκινήσουμε να ρωτάμε ποιο πράγματα υλικά. Μέσα από τα υλικά πράγματα μπορούμε να βγάλουμε κοσμικά πράγματα. Έτσι, ας μάθουμε τώρα αυτό το πράγμα που σας λέω. Τόσο καιρό μαθαίναν αυτό να φεύγουν από τη φύση για να δουν το Θεό κάπου αλλού. Ας μάθουμε αυτό το πράγμα εμείς τώρα το καινούργια διδασκαλία, να ξεκινήσουμε μέσα από αυτά τα απλά πραγματάκια. Τα απλά πραγματάκια, τα φυσικά. Της οικογένειας, τις σχέσεις, όλα λειτουργούν με το ίδιο μοτίβο. Και θα δεις το Θεό, τον κόσμο, το σύμπαν, όλα αυτά τα πράγματα, τους πλανήτες, όπως σας λέω κάθε φορά. Μέσα από αυτά τα πράγματα που σας έχει φτιάξει ο Θεός, η φύση, η νοημοσύνη, τα απλά πράγματα βρε, να ζεις στην απλότητα. Ό,τι επάγγελμα και να είσαι, όπου θέλεις να κάτσεις. Δεν παίζει ρόλο λοιπόν το πόσα βιβλία διαβάζεις για το υπερπέραν. Δεν παίζει ρόλο, σας είπα, το πόσο εγκυκλοπαιδικές γνώσεις έχετε. Πρέπει να έχετε κάποιο συγκεκριμένο πράγμα γνώσεων για να έχετε μια ορολογία, να συνειδητοποιείτε τις λέξεις, τα σύμβολα. Οι λέξεις στην πραγματικότητα κρύβουν μέσα τους όλες μια ουσία κατανόησης. Ο άνθρωπος που εκφράζεται σωστά μπορεί και τι κάνει, δίνει στον άλλον εκείνο το σύμβολο που ο άλλος θα το πάρει για να καταλάβει ο ένας τι νιώθει ο άλλος. Αφού ακόμα μιλάμε με λέξεις και όχι τηλεπαθητικά, έτσι. Άρα όταν διαβάζουμε, ας είμαστε συνειδητοί πάνω στις εκφράσεις και στις λέξεις για να μπορούμε τι να κάνουμε απλά. Να παίρνουμε την αλήθεια και όχι να την νομίζουμε εμείς κάθε φορά. Ένα μπέρδεμα λέξεων στην πραγματικότητα είναι αυτό που οι άνθρωποι έχουν και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Χρησιμοποιείτε λοιπόν σωστές λέξεις, κατεβάστε λίγο το επίπεδο, καταλάβετε ότι τίποτα δεν σας κρύβει από εσάς και όποιος ακολουθήσει τη φυσική ροή του, όποιος ακολουθήσει. Με όλες τις διδασκαλίες που σας έχουν πει, 2-3 πράγματα, δεν χρειάζεται πολλά. 2-3 διδασκαλίες, παρατήρηση του εαυτού, εσωτερική αφύπνιση. Θα δείτε φίλοι μου πόσο τελικά είναι όλα φτιαγμένα τέλεια. Εμείς όμως δεν το εμπιστευόμαστε και πάμε να βρούμε αλλού τα πράγματα. Αλλού, δεξιά, αριστερά, σχολές, ιστορίες, το ένα τ' άλλο. Χρειάζονται, χρειάζονται. Γιατί ακόμα κάποιος δεν μπορεί να μπει στο ιστορικό του εαυτό. Θέλει να κοιτάξει να καθρέφτει ακόμα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα πράγματα γίνονται για να πάρετε τη δύναμη πίσω. Όχι για να πηγαίνετε σαν πρόβατα. Όχι για να πηγαίνετε εκεί πέρα και να κάθεστε να ακούτε τον καθένα τι σας λέει, ακόμα και εμένα. Δεν είστε φτιαγμένοι για να με ακούτε από το βράδυ εμένα και κάτι κάνατε. Δεν πάνε να με ακούτε 24 ώρα. Πρέπει η εσωτερική δουλειά να γίνει μέσα σας. Οπότε, ό,τι και να σας λέω, ο σκοπός είναι να πάρετε τη δύναμη πάνω σας, να μην χρειάζεται να ακούτε εμένα. Εκεί θα πρέπει να καταλήξουμε όλοι. Έτσι δεν είναι? Το καταλαβαίνουμε αυτό που λέμε? Βεβαίως, οποιοδήποτε ακόμα δεν πάει να το κάνει, να έρθει, να κάνουμε σεμινάρια, να κάνουμε αυτά τα πράγματα, να κάνουμε τα ιδιαίτερα, να το βοηθήσουμε όσο πολύ μπορούμε. Γιατί εγώ είμαι μια αντανάκλαση δική του, έτσι, που πρέπει να χειριστείτε αυτό το εργαλείο από τη στιγμή που το έχετε. Σκοπός όμως είναι, έτσι, για αυτούς που θέλουν την αυτογνωσία, την αυτοκρατορία, να ξεκινήσουν να έρχονται στο κέντρο τους, στον εαυτό τους. Και μετά η συνεργασία θα έχει άλλο μοτίβο. Απλά θα ζείτε συνεργαστικά. Δεν θα χρειάζεται να έχετε τον άλλον ανάγκη με την έννοια της ανάγκης. Θα έρχεται συνεργασία. Βλέπετε, η ανάγκη καταντάει μια συνεργασία όταν εμείς έχουμε μάθει και είμαστε συνειδητοί στο μηχανισμό. Ανάγκη συμβαίνει όταν εμείς δεν ξέρουμε τι μας γίνεται και έχετε τόσο έντονα αυτή η ορμή μέσα μας, μετά από τόσες αντιδράσεις, μετά από τόσο πόλεμο εμάς με τη φυσικό εαυτό μας, που καταντάει οι ανάγκες να έρχονται να μας υπερνικούν. Οι ανάγκες λοιπόν φίλοι μου είναι πράγματα συμπιεσμένα μέσα μας, που απλά εμείς δεν έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικά είναι για μας λόγω της υπεροψίας που έχουμε. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Ένας άνθρωπος λοιπόν που είναι συνειδητός στο τι είναι ο εαυτός του, ξέρει και τι είναι οι ανάγκες.
Έτσι λοιπόν θα συνεργάζεται. Θα περπατάς και το μανταρίνι θα σου λέει φάε με και θα φας το μανταρίνι. Θα το παίρνεις. Στο προσφέρει η φύση. Έτσι είναι και η γνώση. Έτσι είναι τα πάντα. Όμως πρέπει να ξέρουμε τι είμαστε για να δίνουμε στον εαυτό μας αυτά τα πράγματα που θέλει. Και όχι αυτά που νομίζουμε. Και όχι αυτά που ακούγονται ξανά και αριστερά. Έτσι. Θα περάσουμε όλοι από αυτό το στάδιο. Είναι φυσικό. Άλλες ψυχές θα μπορέσουν να τα καταφέρουν. Άλλες ψυχές δεν θα μπορέσουν να τα καταφέρουν. Τώρα σε αυτά τα 2-3 χρόνια που κλείνουν ορισμένοι κύκλοι, θα δείτε ότι τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο πιεστικά για αυτούς τους ανθρώπους που θα πρέπει να ασκήσουν την υπομονή, την εμπιστοσύνη, θα βγουν στην επιφάνεια και άλλα πράγματα. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Όλα αυτά τα πράγματα δεν τα κάνουμε απλά για να περνάει η ώρα μας. Δεν έρχομαι εδώ να σας μιλήσω ούτε για να το παίξω κάποιος, ούτε για να περνάει η ώρα μας. Υπάρχουν πράγματα που θα συμβούν στην πραγματικότητα και ο σκοπός μου είναι να σας βοηθήσω, σε εισαγωγικά, να τα περάσουμε πιο εύκολα και πιο επικοδομητικά. Το καταλαβαίνουμε. Αυτός είναι ο σκοπός. Ούτε να κάνουμε λεζάντες, ούτε να γεμίσουμε με λεφτά. Γιατί μέσα στην συνειδητότητά μου έχω φτάσει σε εκείνο το επίπεδο να είμαι, όχι να θέλω, ούτε να παναγίνω, να είμαι έτσι. Πριν δεν ήμουνα έτσι. Δεν τα έκανα. Τώρα είμαι έτσι. Είμαι έτσι. Αυτό είμαι, αυτό κάνω. Ούτε για να, ούτε επειδή. Είμαι, αυτό είμαι, έτσι μου έρχεται πηγαία βγαίνει. Έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Να είμαστε έτσι η ίδια η πηγή μέσα μας. Να αναβλύζει και οτιδήποτε να το κάνουμε με μεράκι. Εντάξει φίλοι μου, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, έτσι, ούτε εγώ θέλω να είμαι κάποιος δάσκαλος, ούτε γκουρού, ούτε τίποτα. Μοιραζόμαστε πληροφορίες, καθήκον, το νιώθω να το κάνω. Και κανένας να μ' άκουγε, όπως ξεκίνησα στην αρχή, θα έκανα τα βιντεάκια μου. Αυτά. Όταν ξεκίνησα, έκανα τα βιντεάκια μου, δεν ξέρει κανένας. Έκανα εγώ το βίντεο, ούτε υπήρχαν επιλογές να σε βλέπουν πολλά άτομα, αυτά, ιστορίες, τίποτα, δεν ξέρω τι γινότανε. Ξεκίνησα από το 12, από εκεί πέρα, 13, ό,τι να είναι. Εγώ και ο μόνος μου, και ο πόνος μου. Ε, τι έγινε, 3 views, 4 views, 5 views. Εντάξει, τι να κάνω. Έτσι ξεκίνησα, αυτό ήμουνα, ήθελα να το κάνω. Λέω για να μου έρχεται εμένα κάποιος από εκεί θα περιμένει. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, προχωράμε και σε μια τελευταία ερώτηση γιατί το παρατράβηξα για να κλείσουμε. Λοιπόν, μην αφήσουμε παραπονεμένο. Εδώ μου έχει βγάλει στα μάτια καλησπέρα η αναφερόμενη ως χημεία και δι' ερωτική χημεία μεταξύ των ανθρώπων. Υφίσταται ως συνθήκη που θα μας φέρει κοντά στα αρχικά στάδια γνωριμίας με έναν άνθρωπο. Και αν ισχύει αυτή η συνθήκη, αισθάνομαι ότι είναι ένα είδος αποκοπής καθώς περιορίζει τις δυνατότητες διάστασης του εαυτού σε ένα τέτοιο επίπεδο. Λοιπόν, άκουσε Εύα. Άκουσε να δεις τι γίνεται, Εύα. Δεν είναι. Όλα εδώ είναι ένα επίπεδο αποκοπής. Έτσι, όμως η χημεία έρχεται να μας δώσει την ένωση. Πρόσεχε να δεις. Επειδή όταν ζούμε στο χημικό κόσμο, στο σώμα μας δηλαδή, στο χημικό σώμα μας, είναι φυσικό αυτό να υπάρχουν ορισμένες διαδικασίες, εκρήξεις. Και αυτές τις εκρήξεις έρχονται να τις καταλάβεις σαν ορμόνες, σαν συνέστημα, όλο αυτό το πράγμα. Όταν λέμε ότι έχουμε χημεία με έναν άνθρωπο, στην πραγματικότητα υπάρχει ένας μαγνητισμός. Έτσι, ένας μαγνητισμός μπορεί να είναι και σε όλα τα επίπεδα. Αλλά επειδή λέμε τη λέξη χημεία, εννοούμε ότι σώμα με σώμα αρχίζει και είναι συμβατό για να μπορούν να μπλέξουν και να δημιουργήσουν ορισμένα πράγματα στην ένωση. Έτσι. Και εννοούμε το σεξ, αυτού του είδους χημεία. Αν εμείς εννοούμε χημεία, αυτό που δεν είναι χημεία, τότε χρησιμοποιούμε λάθος έκφραση. Έτσι. Η ερωτική χημεία λοιπόν των ανθρώπων εννοούμε η μαγνητική χημεία των ανθρώπων. Έτσι. Και χημικό είναι το χημικό μας σώμα. Εκεί παίζονται όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Όταν όμως εμείς πάμε στα άλλα επίπεδα, τότε δεν δουλεύει η χημεία, δουλεύει ο μικροδασμός, δουλεύει η ενέργεια, έτσι, δουλεύουν ομοειδεατές καταστάσεις, πεπιθήσεις μέσα μας, πολλά πράγματα, ώστε να φτάσουμε σε το επίπεδο που λέγεται αγάπη. Έτσι. Λοιπόν, άρα στην πραγματικότητα αυτή η συνθήκη δεν είναι ένα είδος αποκοπής. Τα αρχικά στάδια γνωριμίας έρχονται για να πάρουμε κάποια εμπειρία. Όταν εμείς φίλοι μου, καταλάβετε τι θα σας πω, εγώ τώρα σε αυτήν την κατάσταση που είμαι, θα μιλήσω για τον εαυτό μου εμπειρικά και έχω δει ανά καιρούς πώς συμπεριφερόμουν. Όταν με άγγιζε η χημεία παλιά, με άγγιζε η χημεία και έμενα στη χημεία. Πήγαινα, έβρισκα μια κοπέλα, κάναμε ό,τι κάναμε, εντάξει, καλά, ωραία, οκ, okay, αυτό ήτανε.
όσο αναβαθμίζεις τη συνείδησή σου και μπαίνεις μέσα σου, έτσι, τον άλλον το βλέπεις πιο όλικα. Άρα δεν μπορεί να σε αγγίξει μόνο η χημεία. Άρα κάθε φορά που κάποιον θα ενωθείς, θα ενωθείς ολικά. Άσχετα όλος θα κάνει. Ο άλλος μπορεί να σε παρατήσει, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, μπορεί να μην αντέξει ο άνθρωπος τι είσαι και να φύγει. Okay. Όμως εσύ όταν κάνεις σχέση και έχεις αναπτύξει μέσα σου συνειδητά όλα τα σώματα, θα λέγαμε, έτσι, θα κολλήσει με τον άλλον σε όλα τα σώματα. Ο άλλος μπορεί να μην το καταλαβαίνει, είναι ανασυνείδητο στα δικά του σώματα. Εσύ όμως θα κολλήσει σε όλα τα σώματα. Και το πιο λεπτοφυές σώμα είναι αυτό που θα δέσει με τον άλλον και θα είναι σαν λάστιχο. Δεν σπάει ποτέ όταν τα πράγματα ενωθούν. Και δύο πράγματα που ενώνονται είναι ενωμένα για πάντα. Δεν γίνεται λοιπόν να ξαναδιαχωριστούν, αλλά όταν ενώνονται πραγματικά. Έτσι. Άρα λοιπόν το χημικό, το σώμα μας, είναι αυτό που μας φέρνει τις εκρήξεις. Αυτό που μας φέρνει όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, που εσένα σε νιώθουν και σου βάζουν μέσα σου όλα αυτά τα πράγματα που νιώθεις καύσεις, όλα αυτά τα πράγματα που νιώθεις τριβές, όλα αυτά τα πράγματα που σου ανεβάζουν τη θερμοκρασία, χημεία, διασπάσεις, ναι, εκρήξεις, έτσι. Αυτό είναι να μπορούν να ενεργοποιηθούν ορισμένα τσάκρα που βρίσκονται σε εκείνα τα μέρη. Και όταν ενεργοποιηθούν αυτά τα τσάκρα, αρχίζουν και τραβάνε παραπάνω, τα λέγαμε ενέργεια, και αυτή η ενέργεια μεταξύ του ενός και του αλλού αρχίζει και απορροφάται, και αυτή η ενέργεια αρχίζει και μεταλλάσσεται μετά, και αρχίζει και κάνει ένα κύκλο, και κλείνει το κύκλωμα, και μετά αρχίζει και δημιουργείται αυτό που λες σχέση και γνωριμία, και τον άλλο το γνωρίζουμε όσο πιο πολύ μπορούμε, από τη στιγμή μας τραβάει τόσο πολύ. Να αφαιθείς λοιπόν να ξεκινήσει κάποια γνωριμία. Αναλόγως λοιπόν το χημικό, αυτό το πράγμα που λες, τις περισσότερες φορές θα μένει στην γνωριμία. Όταν εμείς μέσα μας έχουμε αναπτύξει και τα εσωτερικά επίπεδα, τότε η πραγματική, ερωτική θα λέγαμε γνωριμία, δεν μπορεί παρά να φτάνει σε ένα επίπεδο ολικής ένωσης, φίλε μου, όσο περίεργο σας ακούγεται. Από ένα βαθμό και μετά δεν μπορείς τον άλλον να μην τον αγαπήσει ολικά. Είτε νομίζει ότι αξίζει, είτε νομίζει ότι αξίζει. Πιστεύεις τόσο πολύ στην δική σου συνείδηση, πιστεύεις τόσο πολύ στην δική σου, στο δικό σου συγχρονισμό, πιστεύεις τόσο πολύ στο δικό σου κάρμα, που οτιδήποτε σε τραβέξει, ξέρεις ότι δεν είναι απλά χημεία. Ξέρεις ότι είναι κάρμα, ένωση, χρωστούμενα, ρόλος, συνθήκη, ενθύμηση. Λες ότι τώρα μετά από τόσο καιρό, wow, ήταν να κάνω αυτό το πράγμα. Και δεν είναι απλά χημεία, είναι έρωτας. Καταλαβατε. Όταν φτάσεις σε εκείνο το επίπεδο, δεν μπορείς τον άλλον απλά να κάνεις μια γνωριμία έτσι. Να μπαίνεις ολικά, μπαίνεις, γίνεσαι ο άλλος, το παίρνεις όλο μέσα σου. Δηλητήριο είναι, θα πάρεις το δηλητήριο. Θα σε κάψεις, θα πονέσεις, θα πέσεις κάτω. Αλλά θα τον πάρεις τον άλλο μέσα σου. Δεν γίνεται να μην τον πάρεις. Θα τον πάρεις τον άλλο μέσα σου με ό,τι καλά και κακά έχει. Τότε με τους ιώνες, θα το βάλεις στην καρδιά σου, θα το βάλεις στο κέντρο σου. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Θα το πάρεις μέσα όλη την ενέργεια, θα την βάλεις στο κέντρο σου ακριβώς, εκεί στον πυρήνα σου, θα μεταλλαχτεί. Έτσι λοιπόν, φίλε μου, αν φτάσει εκείνο το σημείο και κάνετε αληθινές σχέσεις τέτοιου είδους, τότε θα είστε ικανοί όλη την εμπειρία, όλο τον άλλο να τον συγχωρέσετε μέσα σας. Τώρα, τι θα γίνει όταν τον πάρει τον άλλο μέσα? Περισσότεροι άνθρωποι όταν έχουν πονέσει λένε όχι, δεν θέλω άλλο, δεν θέλω άλλο. Θέλω να κάνω σχέση χωρίς να τον παίρνω τον άλλο μέσα μου, γιατί πονάει. Γιατί εσείς είστε τέλειοι. Εσείς είστε τέλειοι, νομίζετε δεν έχετε δηλητήρια όταν σας παίρνει ο άλλος μέσα. Άρα ο ένας φοβάται να αγαπήσει τον άλλο πραγματικά, γιατί? Γιατί ξέρει ότι μέσα του θα πάρει όλα αυτά τα πράγματα που έχει ο άλλος. Οπότε κάνουμε αυτό που λες πριν, συνθήκη. Δώσουμε τα καλά, αλλά μην μου δώσει τα σχημά σου. Μα τότε δεν το γνωρίζει τον άλλο. Στον άλλο, αν θέλετε να αγαπήσετε, να αγαπήσετε, να τον γνωρίσετε δηλαδή, θα βλέπετε και το δαίμονα που έχει και τον άγγελο που έχει. Τότε τον έχετε γνωρίσει ολικά. Αλλά τι θα κάνετε? Όταν είναι ο δαίμονας, να ξέρετε ότι δεν είναι αυτός. Οπότε το συγχωρείτε. Γιατί εκείνη την ώρα δεν είναι αυτός που ερωτευτήκατε στην πραγματικότητα, που θα σας αγαπήσει, που θα φτάσει σε αγάπη. Όχι, θα βγει ο δαίμονας. Αφήστε τον να βγει, γνωρίστε τον. Κάντε τις πράξεις, και αυτός κάρμα είναι. Έχετε να μάθετε και από αυτό. Έχετε να μάθετε και από αυτό. Ειδικά από τις τριβές έχετε να μάθετε. Αλλά συγχωρέστε τον άλλο. Γιατί όταν είμαστε δαίμονές μας, είμαστε τα σκοτάδια μας. Εκεί δεν υπάρχει δίκαιο άδικο. Ο άλλος είναι δαίμονά του, θα τα δει μαύρα.
Είναι στον άγγελό του, να τα δει όλα λευκά. Γι' αυτό σας λέω, ακόμα υπάρχει τέχνη στον έρωτα, τέχνη να μάθεις να αγαπάς. Και δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτή η τέχνη εργαλείο των αδύναμων, των κουρασμένων. Αυτή η τέχνη είναι εργαλείο των δυνατών, των μεγαλόψυχων, όχι των μικρόψυχων, όχι των φοβικών. Ο φοβικός θέλει μόνο βόλεμα. Ο μεγαλόψυχος είναι ικανός να συλλάβει τα πάντα και όταν σε αγαπάει πραγματικά θα κάτσει να τα πάρει όλα μέσα του, ακόμα και αν πονάνε. Το τι θα κάνει μετά με τον πόνο που του έχει δώσει ο άλλος είναι δικιά του εσωτερική εργασία. Αλλά δεν θα φοβηθεί. Θα τα βάλει με τα πάντα. Και θα είναι ανοιχτός γιατί ξέρει ότι έχει δύναμη να μετατρέψει τα πάντα σε αγάπη. Λοιπόν φίλοι μου, ευχαριστώ για την προσοχή σας. Όποιοι διαφρώνται για τα εσωτερικά σεμινάρια που σας είπα, ενδυνάμωσης και μαεστρία στο φυσικό χώρο, τα πρώτα επίπεδα που πρέπει ένας άνθρωπος πραγματικά για να έχει μια ολοκληρωμένη ισορροπία στο φυσικό επίπεδο να επικοινωνήσει μαζί μου. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, κοινοποιήστε. Κάντε κάτι κι εσείς συνεργαστικά μαζί με αυτό που κάνω εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Ως την άλλη Τρίτη, φιλιά σε όλους και ειρήνη σε όλους. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.